Best for Soil. Κομπόστα. Πρακτικέ πληροφορίε. Γεια σα. Το όνομά μου είναι Alfred Grant. Αυτό το βίντεο θα μα εξηγήσει το γενικό ορισμό τη κομπόστα καθώς και του διάφορου τύπου τη. Μπορείτε να δείτε τα πλεονεκτήματα τη χρήση τη και τι προκλήσει που παρουσιάζονται όταν τη χρησιμοποιούμε. Στο τέλο του βίντεο θα βρείτε επιπλέον πληροφορίε για αυτά τα θέματα. Παρακαλώ, δείτε και τα άλλα βίντεο της Best for Soil για την κομπόστα και για την υγεία του εδάφους. Η κομποστοποιημένη οργανική ουσία, η COM, είναι ένα προϊόν που προκύπτει από τη μικροβιακή αποσύνθεση κάτω από αερόβιες συνθήκες. Ανάλογα της μεθόδου της κομποστοποίησης, του μεγέθους, του ρυθμού λειτουργίας και της προστήκης υλικών, μια μεγάλη γκάμα από κομπόστες μπορεί να παραχθεί. Η θερμοφιλική κομπόστα, που τη λέμε και θερμή κομπόστα σαπίσματος, είναι η πιο κοινή κομπόστα. Παράγεται σε διάφορε κλίμακε, από μικρά μεγέθη με χειρονακτικό ανακάτεμα μέχρι αυτοματοποιημένα βιομηχανικά μεγέθη. Η θερμοφιλική κομπόστα φτάνει θερμοκρασίες μέχρι 60 με 65 βαθμού Κελσίου για αρκετέ ημέρε. Αυτέ οι θερμοκρασίε σκοτώνουν ή καθεστούν ανενεργά σπόρου ζυζανίων και παθογόνα που μπορεί να βλάψουν την κομπόστα. Η κομπόστα γεωσκολίκων είναι η πιο φυσική διαδικασία κομποστοποίηση. Περιλαμβάνει επίγειου γεωσκόλικε, όπω το Ναϊζένια φέτιντα. Είναι σημαντικό να μην ξεπερνούμε του 35 βαθμού Κελσίου, διαφορετικά τα σκολίκια θα πεθάνουν. Η κομπόστα γεωσκολίκων έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία μικροβίων και θεωρείται αποτελεσματική στη μείωση μερικών παθογόνων. Δεν σκοτώνει όμω ούτε καθιστά ενεργού του σπόρου ζυζανίων. Γι' αυτό το λόγο, σε παραγωγέ μεγάλη κλίμακα, συνιστούμε συνδυασμό των δύο μεθόδων. Όμω και άλλε μέθοδοι κομποστοποίηση, όπω η κομποστοποίηση στο χωράφι ή η λεγόμενη βασική κομποστοποίηση, εφαρμόζονται. Εξ ορισμού, η κομποστοποίηση πάντα γινόταν με την επίδραση του οξυγόνου. Άρα, μέθοδοι που χρησιμοποιούν αναερόβιε συνθήκε δεν κομποστοποιούν, αλλά είναι μέθοδοι ζήμωση. Λόγω τη εντατική καλλιέργεια και άλλα μέτρα διαχείριση εδάφου, η οργανική ουσία των εδαφών μα έχει μειωθεί δραματικά τον τελευταίο αιώνα. Η εφαρμογή κομπόστα μπορεί να αυξήσει την οργανική ουσία του εδάφου. Η μειωμένη οργανική ουσία του εδάφου, οι συχνέ καλλιέργειε του εδάφου και η εφαρμογή ορυκτών λοιπασμάτων και ζυζανιοκτώνων έχουν ω αποτέλεσμα μειωμένη ποικιλία μικροβίων στο έδαφο. Η κομπόστα δεν είναι μόνο πηγή μικροβιακή ποικιλία, αλλά και πηγή τροφή και στέγασης μικροβίων του εδάφου. Η μακροπρόθεσμη και συνεχής χρήση χημικών θρεπτικών, όπω άζωτο, φόσφορο και κάλιο, έχει επιφέρει μείωση τη γονιμότητας. Η κομπόστα δεν περιέχει μόνο μερικά κύρια θρεπτικά συστατικά, αλλά και ιχνοστοιχεία ή οργανισμού που δεσμεύουν θρεπτικά στοιχεία από το έδαφο. Η βιοπικιλότητα είναι το κύριο προσόν τη φύση για την καταπολέμηση τη κυριαρχία μερικών ειδών. Σαν γεωργό και παραγωγό, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κομπόστα και να φέρει πίσω τη βιοπικιλότητα στα εδάφη σου, καταπολεμώντα ασθένειε του εδάφου. Ποιε είναι οι κύριε προκλήσει στην παραγωγή κομπόστα και στην εφαρμογή τη, η ίδια η κομπόστα και οι πηγέ πρώτων υλών δεν είναι πάντα διαθέσιμε. Το πρόβλημα εκτείνεται και στη τεχνολογία παραγωγή και διασπορά τη κομπόστα ανάλογα τη περιοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορετικού κανόνε παραγωγή και χρήση, συνυπολογίζοντα το ρίσκο επιμόλυση του εδάφου με σκουπίδια και βαρέα μέταλλα. Εάν θέλετε να βρείτε περισσότερε πληροφορίε για την κομπόστα, περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα τη Best for Soil, όπου θα βρείτε περισσότερε πηγέ.